Παρακολουθώ, θα έλεγα εδώ και μια μισή ώρα, απλά υπάρχει ανηλυμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγω. Θα πω μόνο δύο πράγματα. Όταν είδα την ανακοίνωση για το φροντιστήριο ανοιχτή σε όλους, το χάρηκα πάρα πολύ. Κύριε Λαβανή, γιατί βέβαια δεν βλέπω πολλούς γονείς, εσείς τα παιδιά μου γνωρίζετε αυτά που ακούτε πώς θα γίνουν. Χάρηκα γιατί είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το αντικείμενο. Είτε το κάνει ιδιωτικός τομέας είτε δημόσιος, είναι το ίδιο πράγμα. Σκοπός είστε εσείς να ενημερωθείτε για την τελική απόφαση, ό,τι και να σας πούμε εμείς οι γονείς, ή εν πάση περιπτώσει στον βαθμό που μπορούμε να σας επηρεάσουμε, εσείς θα αποφασίσετε. Απλά επιτρέψουμε μόνο δύο πράγματα να σας πω ως πληροφορίες, ως ενημέρωση. Είναι τα εξής. Το Δεκέμβριο, όταν πήγαμε στην Υφυπουργό Παιδείας να τη ρωτήσουμε γιατί σταμάτησε το μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν πήραμε καμιά επαρκή απάντηση. Και είναι ουσία αυτό. Δεν έπρεπε να σταματήσει το μάθημα. Όμως, έχουμε την ενημέρωση ότι θα γίνει ατομική συμβουλευτική για κάθε μαθητή από την πρώτη Λυκείου, Δευτέρα και Δευτέρα Λυκείου. Αυτή είναι η ενημέρωση. Και ένα δεύτερο, και για τη Δευτέρα Λυκείου και για την Τρίτη Λυκείου, έχουμε την ενημέρωση από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση, τον κύριο Αγγυρίου, ότι από αυτή τη βδομάδα, μάλιστα από το πρώτο Λύκειο, από την Τετάρτη, ξεκινάει η ενημέρωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε κάθε σχολείο. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το τι σημαίνει η δημόσια υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ακούω πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα κι εγώ. Ειλικρινά σας το λέω. Έχω τελειώσει χημικός μηχανικός στο Μετσόβιο, αλλά είδα ότι τελικά οι μηχανολόγοι και οι ηλεκτρολόγοι είναι στα πάνω τους. Να ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να δώσω συγχαρητήρια. Καλή πρόοδο σε όλους σας. Να είστε καλά. Και εμείς σαν γονείς σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Αν υλοποιηθεί τέτοιο πρόγραμμα στα σχολεία σας, να πάτε όλοι παιδιά να ρωτήσετε πράγματα. Γιατί, όχι τώρα, μπορεί. Γιατί παιδιά, ό,τι ακούτε και ό,τι μαθαίνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι, μπορεί να ακούσετε και πράγματα παραπάνω που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο να συνεχίσετε.